Εδώ έχει τον Button με αυτό το κόκκινο έτσι, το essence να το πω, το οποίο είναι το power on και power off, το volume rocker up and down εδώ πέρα πάνω. Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα multi-culti επεισόδιο. Σήμερα θα κάνουμε παρέα το review του Huawei P40 Pro, το οποίο είναι το main μου κινητό, το βασικό μου κινητό. Είναι συγκεκριμένοι λόγοι που πήγα στην ίδια εταιρεία, που πήγα πάλι σε Huawei κινητό. Θα τα πούμε όλα σήμερα με πάρα πολύ λεπτομέρεια. Θα κάνουμε αρκετά μεγάλο έτσι βιντεάκι, γιατί από τα σχόλιά σας είδα ότι είναι ένα κινητό το οποίο θέλετε να το πάρετε. Φοβάστε αυτό με τα Google Play τι παίζει. Φοβάστε να το πάρετε, αλλά πραγματικά και ο τίτλος του βίντεο είναι αυτός. Είναι η πιο φθηνή ναυαρχίδα που μπορείς να πάρεις εκεί πέρα έξω στην αγορά. Να σας πω καταρχάς τι περιλαμβάνει μέσα στη συσκευασία, τα πρώτα έτσι τα χαρακτηριστικά και θα μπούμε στη συνέχεια έτσι και πιο βαθιά στο κινητό μας με όλα τα specs και με την αίσθηση που με έχει δώσει το κινητό εδώ και 1,5 μήνα που το χρησιμοποιώ ως τη βασική μου συσκευή, μιας και είναι η βασική μου έτσι συσκευή. Να πούμε καταρχάς ότι εννοείται και το πολύ ωραίο, έχουμε όλα τα παρελκόμενα μέσα στη συσκευασία. Έχει το καλωδιάκι σου Type-C, έχει το γρήγορο φορτιστή σου, ο οποίο έχει output 40W γρήγορη φόρτιση. Έχει τα ακουστικάκια σου, τα οποία είναι OK, μια χαρά με θύρα Type-C. Και έχει και το ωραίο σε σχέση με πέρσι με το P30 Pro που δεν είχε θήκη. Έχει μια ωραία TPU θηκούλα, που είναι ωραία για τι πρώτε έτσι μέρε. Και είναι όχι και τις πρώτες μέρες, να το πω έτσι πολύ απλά, μια χαρά TPU θηκούλα ποιοτική. Αυτό που έκανα εγώ, αγόρασα μια Nilkin hard case εδώ, όπως τη λένε, σκληρή στυλ γόμας, μάλλον στυλ carbon έτσι πίσω, και μια πάλι έτσι Nilkin, η οποία είναι στυλ γόμας, η οποία είναι πιο έτσι και μέσα, το βλέπετε εδώ πέρα, είναι πιο μαλακή, πιο τέτοιο. Έτσι, αυτές τις δύο από 10 ευρώ η καθεμία. Αυτές ήταν οι αγορές που έκανα. Για τζαμάκι που ρωτάτε πάρα πολύ, έχω αφήσει στο κινητό επάνω ακόμα την εργοστασιακή, έτσι τη μεμβράνη που έχει επάνω. Δεν το πείραξα. Θα δω στο μέλλον άμα βάλω κάποιο έτσι τζαμάκι. Να σας πω ότι η έκδοση του κινητού είναι η έκδοση με τα 8 GB RAM και 256 GB αποθηκευτικό χώρο. Υπάρχει μια ακόμα έκδοση 8 GB 128, από ό,τι έχω δει όμως ούτε στην Ελλάδα την έχουν, ούτε και εδώ πέρα στην Κύπρο. Γιατί όμως λέω ότι είναι το πιο φθηνή ναυαρχίδα που μπορείς να πάρεις. Όταν βγήκε το κινητό έκανε 1150. Τώρα είναι στα 7 εκατοστάρικα. Που πιστεύω είναι μια πάρα πολύ καλή τιμή. Αν θέλεις ένα-δύο κομματάκια, μάλλον στο κομματάκι λίγο με τα Google Play, να κάνεις ένα βήμα πίσω και να πεις: OK, έχω 2-3 θεματάκια με αυτό. Αλλά κατά τα άλλα έχω ένα πάρα πολύ καλό κινητό. Πάμε όμως να δούμε το κινητό μας από πιο κοντά. Πάρα πολύ ωραία αίσθηση στο χέρι του κινητάκι μας. Βγαίνει σε τρεις χρωματισμούς. Εγώ εδώ πέρα στην Κύπρο δεν μπορούσα να πάρω, είχε μόνο το μαύρο. Βγαίνει σε αυτό το μαύρο, βγαίνει σε ένα άσπρο να το πω γκρι και μου φαίνεται και σε ένα gold, κάτι τέτοιο. Εγώ το εκείνο το gold, μάλλον εκείνο το άσπρο το περίεργο ήθελα και σε ένα σημείο μου φαίνεται. Είχε μόνο μαύρο, οπότε πήρα απλά το μαύρο. Όσον αφορά τώρα στο θέμα της κατασκευής, έχουμε μπροστά πίσω είναι τζαμάκι. Τώρα Gorilla Glass ποιο είναι και μάλλον η Huawei τα λέει λίγο διαφορετικά, αλλά είναι προστατευτικό τζαμάκι, δεν γρατζουνιέται, δεν κάνει. Και το πλαίσιο γύρω γύρω εννοείται ότι είναι αλουμινένιο, είναι μεταλλικό και έχει μια πάρα πολύ καλή αίσθηση στο χέρι. Τώρα όσον αφορά το βάρος και τις διαστάσεις, είναι στα 209 γραμμάρια το βάρος του, είναι ωραίο στο χέρι. Ένας από τους έτσι, λόγους, πολλούς λόγους που είχε συγκεκριμένο κινητό ήταν ότι δεν ήθελα να ξεφύγω πάνω από την αίσθηση των 6,5 ίντσες κινητών. Και αυτό παρότι ανέβηκε λίγο στις ίντσες σε σχέση με το P30 Pro, το P40 Pro είναι στις ίδιες περίπου έτσι, διαστάσεις, δηλαδή νιώθεις ότι έχεις ένα 6,5 ίντσες κινητό παρότι έχει 6,58 είναι οθόνη. Πάρα πολύ ωραία ποιότητα κατασκευής, πάρα πολύ ικανοποιημένος, πάρα πολύ ωραίο στο χέρι και το πάχος του είναι στα 9 χιλιοστά, είναι όσο πρέπει. Ούτε λίγο ούτε πολύ. Να δούμε περιφερειακά πώς είναι το κινητό μας. Από κάτω έχει το SIM tray που μπορεί να φιλοξενήσει μια κάρτα SIM, μου φαίνεται, και μια eSIM, πώς τις λένε αυτές. Εδώ έχει το μικροφωνάκι μας. Εδώ έχει το Type-C για φόρτιση με διαφορά δεδομένων και για να βάζεις τα ακουστικά σου, μιας και εννοείται δεν έχει θύρα jack. Εδώ πέρα έχει το μονό ηχείο μας. Ξενέρα αυτό. Εδώ έχει το button με αυτό το κόκκινο έτσι, το essence να το πω, το οποίο είναι το power on και power off, το volume rocker up and down εδώ πέρα πάνω. Στην πάνω πλευρά έχουμε το μικροφωνάκι, το noise cancellation και air blaster, δηλαδή υπέρθρες μας, και από την άλλη πλευρά δεν έχει απολύτως τίποτα. Και πίσω έχουμε το τετραπλό σύστημα φακών που
Πραγματικά κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Βάλα ένα βιντεάκι μπροστά για να σας δείξω πώς φαίνεται η selfie κάμερά μας, το οποίο okay, είναι λίγο μεγαλούτσικο εδώ πέρα πάνω αυτό το σημείο που βρίσκεται ένα θεματάκι το οποίο δεν μου άρεσε τόσο πολύ. Όπως βλέπετε όμως η οθόνη μας είναι curved, πάρα πολύ ωραία. Βλέπετε τις γωνίες και γωνίες θέασης. Η οθόνη μας είναι πραγματικά κόσμημα. Είναι OLED στα 90Hz, HDR10 στις 6,58 ίντσες με PPI, με Full HD Plus ανάλυση 440 PPI. Είναι πάρα πολύ φωτεινή, πάρα πολύ ωραία. Οθόναρο, όπως τη βλέπετε εδώ τώρα, εντάξει, okay, από κάμερα σε κάμερα να το δείχνει στο κινητό, αλλά πραγματικά είναι μια πάρα πολύ ωραία οθόνη. Η selfie κάμερά μας μπροστά όπως την είδατε, και εδώ βλέπετε και τις γωνίες εδώ πέρα κάτω όπως κάνει, είναι curved η οθόνη, το οποίο το κάνει έτσι πιο γκλαμουράτο το κινητό μας. Αυτό που ξέχασα να πω είναι ότι έχει εννοείται IP68, το οποίο σημαίνει ότι είναι αδιάβροχο το κινητό μας για 1,5 μέτρο μέσα στο νερό, σε κανονικό νερό, όχι σε θάλασσας, για 30 λεπτά. Βασικό όταν πας σε ναυαρχίδα κινητό να είναι αδιάβροχο. Τώρα στα εντότερα του κινητού μας έχουμε Android 10 ή MIUI 11 όπως πήρε, χωρίς Google Play που θα πω στη συνέχεια γι' αυτό. Έχει το Kirin 990 5G, το κινητό μας είναι 5G εννοείται. Στα 7 νανόμετρα είναι η αρχιτεκτονική του. Ο επεξεργαστής μας είναι δυνατός, είναι ωραίος, έχει αντούτου σκόρο γύρω στις 500.000. Δεν είναι τόσο δυνατός όπως ο Snapdragon 865 που ήταν του 2020 ο επεξεργαστής, ο Snapdragon. Εκείνος έχει γύρω στο 570.000, δηλαδή 70.000 διαφορά. Είναι πάρα πολύ καλός επεξεργαστής, μια χαρά. Όπως είπαμε, έχουμε 8 GB RAM και 256 GB αποθηκευτικό χώρο. UFS 3.0 είναι ο χώρος αποθήκευσης, πάρα πολύ γρήγορος. Το κινητό μας είναι πύραυλος, είναι πάρα πολύ γρήγορο. Το ωραίο είναι ο fingerprint sensor, όπως βλέπετε εδώ πέρα πάνω στην οθόνη, είναι πάρα πολύ γρήγορος. Κανένα παράπονο, πάρα πολύ γρήγορος. Να βγάλουμε εδώ το βιντεάκι. Γενικά το κινητό έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένο στο θέμα των επιδόσεων. Και εννοείται οι βασικοί λόγοι που πήγα στο συγκεκριμένο κινητό είναι η κάμερα. Στο θέμα της κάμερας και από το P30 Pro ήμουνα πάρα πολύ ευχαριστημένος, υπερβολικά πολύ, και γι' αυτό ήταν ένα κινητό που το κράτησα 1,5 κοντά 2 χρόνια. Οπότε και αυτός ήταν ο βασικός λόγος, επειδή με βόλεψαν οι κάμερες του P30 Pro, πήρα το κλικ παραπάνω στο P40 Pro. Θα μου πεις τώρα εσύ, καταλαβαίνεις διαφορά? Ναι, καταλαβαίνω διαφορά, πιο λεπτομέρεια, έχουν κάνει μια δουλίτσα παραπάνω και είναι καλύτερη η κάμερά μας. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, και μου αρέσει αυτό το setup που έχουν κάνει πίσω στις κάμερες, που είναι ένα τετραγωνάκι όλες μαζί. Έχουμε, η κύρια κάμερά μας είναι στα 50 MP, που έχει οπτικό σταθεροποιητή εικόνας και γυροσκόπιο, είναι η βασική μας καμερούλα. Έχουμε μια 12 MP που είναι η τηλεφώτο μας, και μια 40 MP που είναι η Ultra Wide. Και έχουμε και την TOF που είναι το 3D που λέμε. Έχει 4K στα 30 και 60 FPS, 1080p στα 30, 60 και 120. Και full slow motion 720p στα 700 FPS για πάρα πολύ έτσι slow motion καταστάσεις. Τι άλλο ξέχασα να σας πω. Έχει HDR, έχει πανόραμα. Το LED το φλασάκι μας το βλέπουμε, και μπροστά η selfie καμερούλα μας, όπως βλέπετε εδώ που σας την έδειξα, είναι στα 32 MP και έχει και αυτό το TOF, το AR, για να βλέπει πιο καλές φωτογραφίες, και όντως βγάζει πιο καλές φωτογραφίες selfie από το P30 Pro. Οπότε για κάποιες φίλες έτσι που έχετε γίνει όλες οι Instagrammer, επενδύσεις σε ένα Huawei κινητό, και εννοείται και στο, και το P40 έχει ωραίες καμερούλες, αλλά το P40 Pro είναι ακόμα πιο πάνω. Φοβερές κάμερες. Πάμε να δούμε λίγο το μενού μέσα της κάμερας. Όπως βλέπετε εδώ πέρα είναι το 1P, το ευρυγόνιο στην κάμερά μας. Έχει το 5P οπτικό zoom και το 10P που κάνει τρελό zoom. Εντάξει, τώρα εδώ πέρα δεν μας αφήνει να καταλάβουμε τη διαφορά. Στο θέμα του βίντεο έχουμε το ευρυγόνιο, το 1P, το 5P, 5,5P και το 10P, πάρα πολύ ωραία. Έχουμε το επαγγελματικό, έχουμε τα περισσότερα. Εδώ πέρα βλέπετε αργή κίνηση, πανόραμα, HDR και τέτοια. Φωτογραφία, πορτέτο, διάφραγμα. Έχει, γενικά έχει πραγματάκια τα οποία άμα ασχοληθείς βγάζεις πολύ ωραίες φωτογραφίες, και με τις basic, δηλαδή εγώ πιο πολύ με το basic έτσι τραβάω, δηλαδή έτσι όπως είναι, βγάζεις πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες. Έχει τη νύχτα που κάνει τη νύχτα μέρα. Εννοείται, όπως είπαμε, είπαμε τις αναλύσεις εδώ πέρα στο βίντεο, να τις δούμε και μαζί. 4K έχουμε, 4K, 1080p και τα FPS εδώ πέρα πάνω. Και εδώ πέρα ένα βασικό που μου αρέσει στα... και ένας λόγος που βολεύτηκα με τη συγκεκριμένη κάμερα, είναι ότι μπορείς να βάλεις φίλτρα πάνω στο βίντεο σου.
Δηλαδή, όπως βγάζει το βίντεο, τυπικό Leica, απαλό, έχει πραγματάκια εδώ πέρα, να το κάνεις πιο ασπριδερό, πιο μαύρο. Έχει να παίξεις basic πάνω στην κάμερα, δεν χρειάζεται να βάλεις κάποια εφαρμογή και δουλεύει πάρα πολύ καλά και μου αρέσει εμένα το αποτέλεσμα που δίνει η κάμερά μας και ο ήχος είναι πιο καλός στην ηχογράφηση σε σχέση έτσι με το P30 Pro. Τώρα, τα δύο πράγματα, μάλλον το ένα το βασικό που με έχει ξενερώσει με το κινητό είναι ο ήχος. Δεν έχουμε καλό ηχείο για τα λεφτά του. Είναι ok, είναι απλά ένα καλό ηχείο, ένα ok ηχείο που μπορεί να έχει και ένα κινητό του 300 ευρώ. Δεν είναι ο ήχος που θα σε κάνει. Είναι δυνατό, αλλά τσιρίζει. Πάμε να ακούσουμε έτσι έναν ήχο. Ακούστε. Δυνατό είναι, αλλά τσιρίζει. Δεν έχει καθόλου μπάσο. Πιστεύω καταλάβατε τι εννοώ στο θέμα έτσι, της, του ήχου. Θα ήθελα κάτι καλύτερο. Για ναυαρχίδα δεν έχει καλό ήχο. Αυτό ήταν το main ξενέρωτο του κινητού. Το δεύτερο μικρότερο ξενέρωτο, αλλά δεν είναι επί της ουσίας, είναι ότι κράτησε την ίδια μπαταρία. Εδώ έχουμε 4200 mAh μπαταρία στο P40 Pro και κράτησε την ίδια γρήγορη φόρτιση και το P30 Pro και το P40 Pro. Είναι με 40 W γρήγορη φόρτιση. Εδώ έχουμε 27 W ασύρματη φόρτιση και 27 W wireless φόρτιση. Το οποίο σημαίνει το ρολογάκι το καινούργιο που έχω εδώ πέρα, το GT2 Pro. Μπορώ να το φορτίσω εδώ πέρα πάνω στο κινητό. Θα το δείξουμε τις επόμενες μέρες στο κινητάκι μας. Το ρολογάκι μας. Πάρα πολύ καλό. Θα δούμε πάρα πολλά πράγματα και με το ρολογάκι. Στο κινητό μας τώρα, όπως σας είπα, με την μπαταρία φορτίζει πάρα πολύ γρήγορα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Απλά ήθελα, ρε παιδί μου, με την έννοια πάω σε κάτι καινούριο, βάλε με λίγο καλύτερη φόρτιση, πιο γρήγορη. Έτσι για το γαμό, το να πεις ότι π.χ. είχα ένα αμάξι 200 άλογα και το καινούριο μοντέλο που βγάλα πάλι είναι 200 άλογα, κάτω 220, κάτω 250, κάτι να νιώσω ότι, ρε παιδί μου, πήρα κάτι παραπάνω. Δηλαδή φορτίζει μέσα σε 30 λεπτά, είναι στο 70%, φοβερή η αριθμή, και φούλε φορτίζει γύρω στα 50 λεπτά. Δηλαδή ξεχνάς με αυτά τα κινητά τώρα που είμαι με τα Huawei εδώ και κοντά 2 χρόνια, δεν έχω powerbank. Δεν χρειάζομαι powerbank γιατί από το πρωί μέχρι το βράδυ βγάζω ανετότατα την ημέρα, πολύ άνετα, και αν το πεθάνω το κινητό από το πρωί μέχρι το βράδυ, άμα το πεθάνω, το βράδυ που θα γυρίσω στο σπίτι πολύ αργά, έχω σίγουρα μπαταρία 30%, 20%, να το πεθάνω λέω, δηλαδή όλη μέρα να είναι με το κινητό στο χέρι. Βγάζει ανετότατα μια μισή μέρα και δύο με normal χρήση, οπότε και κάτι άλλο. Όλα αυτά τα κινητά, όταν βλέπετε reviews, δεν μπορεί ο άλλος να σου πει την μπαταρία που το έχει το κινητό 3 μέρες να σου πει η μπαταρία πόσο κρατάει. Αυτό το κινητό και με το AI που έχει θέλει να σε μάθει, οπότε θέλει 1-2-3 εβδομάδες να κάνεις κάποιους κύκλους φόρτισης, να στρώσει η μπαταρία, να σε μάθει το κινητό, τις εφαρμογές, πώς το χρησιμοποιείς, οπότε να επανέλθει, να πάει μάλλον στο σωστό έτσι, σημείο η όλη φάση με την μπαταρία. Τώρα, αυτό που είχαμε πει και ξέχασα να πω και θα το πω τώρα είναι με τα Play Store. Έχω κάνει πάρα πολλά βίντεο πώς το κάνουμε το όλο θέμα με το Play Store. Το βασικό που έκανα εγώ, για να το πω εντάχει και εν συντομία, υπάρχουν από κάτω βίντεο, θα σας βάλω όλα τα βιντεάκια που έχω κάνει πώς το έχω σετάρει το κινητό μου και δουλεύουν όλα εκτός από τις τράπεζες, που και οι τράπεζες δουλεύουν αλλά με μια μικρή ξενέρα. Τι έκανα, όλες οι εφαρμογές που είχα τις πέρασα, όπως το άνοιξα το κινητό, τις πέρασα από το P30 Pro στο P40 Pro. Μπήκαν όλα, ok. Μετά τι έκανα, από το App Gallery, έχει πάρα πολλές εφαρμογές, δεν τις έχει όλες. Και από το More Apps, που είναι και αυτό έτσι, βρήκα όλες τις εφαρμογές που ήθελα. Εκτός, αυτό δεν έχει μέσα τις εφαρμογές της Google, δηλαδή το YouTube, τα Maps, ποιο άλλο, τα Google Photos και όλα αυτά τέλος πάντων της Google. Δεν τα έχει μέσα. Για YouTube, όπως είπαμε και πριν, κατεβάζουμε το YouTube το Vanseed, που είναι πιο καλό. Δεν έχει διαφημίσεις και παίζει ο ήχος, βλέπετε εδώ. Παίζει ο ήχος, βγαίνω από το βίντεο, είναι κάτω, κλείνω το κινητό, παίζει ο ήχος. Ωραία φάση. Αυτό με το YouTube Vanseed έχω κάνει βιντεάκι. Και μετά κατεβάσαμε, από πάλι έχω κάνει βιντεάκι, το Dual Space που έχεις μέσα κανονικά. Έχουμε εδώ και το φίλο μας του Unboxing Specialist, την εφαρμογή πάρα πολύ καλή. Υλοποίησε από το φίλο μας και βοηθάει πάρα πολύ και εγώ πολλά πράγματα που θέλω να αγοράσω, βρίσκω τα κουπονάκια από εκεί και τα αγοράζω. Και θα δείτε τις επόμενες μέρες έχω έτσι και φωτογραφικό έτσι, εξοπλισμό που αγόρασα, το οποίο είναι κλόνος, κάνει το κινητό, το κορυδεύει στην ουσία και βάζεις μέσα το Play Store κανονικά,
Βλέπετε εδώ πέρα κανονικά, εντάξει, έχει διαφημίσει του, αλλά μπαίνει κανονικά στο Play Store και κατεβάζει ό,τι θέλει και δουλεύει. Το μόνο που δουλεύει καλά είναι οι τράπεζες. Έχω εδώ το Bank of Cyprus, μια και είμαι στην Κύπρο. Το οποίο τι σημαίνει, μπαίνει κανονικά στην εφαρμογή, αλλά θέλει κάθε φορά που θα μπω στην εφαρμογή να βάλω ξανά, να στείλει πιστοποίηση στο κινητό για να βάλω τον κωδικό που θα μου στείλουμε μήνυμα στο κινητό για να μπει. Okay. Και το άλλο που είναι το πιο κακό είναι δεν παίρνει τα push notification. Αυτό είναι ένα θεματάκι. Όσοι ξέρετε, θα καταλάβετε τι θέλω να κάνω, τι εννοώ. Αλλά μέσα στην εφαρμογή δουλεύουν όλα κανονικά. Μπαίνεις μέσα, μεταφέρεις λεφτά, πληρώνεις, κάνεις runs, δεν έχεις θέμα. Απλά αυτά τα δύο υποσημειώσεις. Οπότε, εγώ τι έκανα. Σέταρα όλο μου το κινητό, όπως σας είπα, από το App Gallery και από το More Apps έβαλα τις εφαρμογές που ήθελα και μετά κατέβασα το Dual Space και έβαλα 1-2-3 εφαρμογές. Π.χ. έβαλα εδώ το Creator Studio που είναι για το YouTube. Έβαλα 1-2 εφαρμογές και το κινητό είναι άψογο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όλα αυτά τα WhatsApp, τα Instagram, τα Viber, όλα αυτά τα Facebook και αυτά κατεβάζεις από το App Gallery και όλα δουλεύουν μια χαρά και ενημερώσεις παίρνεις και όλα κανονικά. Πάρα πολύ ευχαριστημένος με το κινητό. Θεωρώ ότι έκανα μια πολύ καλή έτσι, επιλογή. Άμα δεν είχα το θέμα με τις κάμερες, που θέλω καλή κάμερα γιατί με αυτή την κάμερα τραβάω τα βίντεο μου, και το, όπως σας είδα, η κάμερα είναι πάρα πολύ καλή και ο σταθεροποιητής είναι πάρα πολύ καλός. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις βιντεάκια και βλογκάκια μπορείς να κάνεις. Ό,τι θες μπορείς να κάνεις στο συγκεκριμένο κινητό. Και ωραία χρώματα έχει και το autofocus είναι πάρα πολύ καλό. Είναι πολύ καλό φωτογραφικό κινητό. Ο λόγος ήταν αυτός. Άμα δεν ήθελα τόσο πολύ τις κάμερες, δηλαδή δεν είχα το κανάλι στο YouTube, θα πήγαινα σε ένα OnePlus, το 8 το Pro π.χ., που είναι στα ίδια λεφτά π.χ. και λες έχεις το πιο καλό λογισμικό εκεί πέρα πάνω και έχεις πολύ ωραία ποιότητα κατασκευής και ωραίο κινητό πάλι εκεί στα 6-7 κατοστάρικα. Όπως είπα και στον τίτλο, το κινητό είναι η καλύτερη ναυαρχίδα που μπορείς να πάρεις με αυτά τα λεφτά. Με 7 κατοστάρικα που βγαίνει το συγκεκριμένο κινητό θεωρώ ότι είναι κοροϊδεύει σε εισαγωγικά τους άλλους που δίνουν 1.000 και 1.200 ευρώ και 1.300 ευρώ. Εννοείται δεν είναι το καλύτερο κινητό, αλλά σε επιμέρους παράγοντες, σε επιμέρους τομείς, είσαι πάρα πολύ δυνατός. Έχεις πάρα πολύ καλή κάμερα. Έχεις πάρα πολύ ωραία οθόνη. Φοβερή οθόνη και πολύ φωτεινή. Έχεις ένα πολύ καλό επεξεργαστή. Το EMUI, για όσο δεν το ξέρετε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι όσο πρέπει, δεν κολλάει και εγώ. Γι' αυτό είναι ένας λόγος που παρέμεινα στη Huawei. Δεν είχα κανένα bugs, δεν είχα κανένα να ανοίγει, να κλείνει το κινητό μόνο του, κανένα πρόβλημα, κανένα κόλλημα, τίποτα όλα αυτά τον καιρό. Το κινητό, όπως σας είπα, οι δύο λόγοι που δεν με άρεσε τόσο πολύ είναι το θέμα του ήχου, okay, το ακούσατε, και το θέμα με τα Google Play που πρέπει λίγο να το δουλέψεις και λίγο έτσι να ασχοληθείς με αυτό. Κατά τα άλλα, το κινητό είναι πάρα πολύ καλό, ταξίζει τα λεφτά του και θεωρώ για όλους εσάς που θα έχετε στο μυαλό σας τι παίζει με αυτό το Google Play και θα μπει σε δικασία λίγο να το ψάξετε, αξίζει και με το παραπάνω να κάνετε την αγορά και να πάτε στο Huawei P40 Pro. Οπότε αυτά λοιπόν φίλοι μου και σήμερα από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο. Bye bye!